Πάμε όμως τώρα να λιώσουμε. Εσύ θέλω να θες να λιώσεις. Εσύ. Μ' αρέσει, δεν τρελαίνομαι εσύ. Τόσο. Ναι, λιώνω. Εσείς όχι. Καλός είναι, αλλά... Ωραίο τραγούδι. Είναι ο Γάλλος, ο Σλιμάν, έτσι λέγεται, ο οποίος άρρωσε του Eurovision, από τότε τον ακούμε καθημερινά. Και είναι πραγματικά ένας τραγουδιστής φαινόμενο. Έχει ετοιμάσει ο Νικόλας Μπιρμπάκος ένα πολύ ωραίο βίντεο με όλο το life story του. Για να τον δούμε. Mon amour, ένα τραγούδι έχει τη δύναμη να ενώνει διαφορετικούς ανθρώπους και να τους συγκινεί. Ένα τέτοιο τραγούδι είναι αυτό που ερμήνευσε με τη μαγική του φωνή ο Σλιμάν στην τελευταία Eurovision. Οι στίχοι που έγραψε μιλούν για την πρώτη του αγάπη και η συγκλονιστική εμφάνιση του Γάλλου Σταρ έχει σίγουρα κερδίσει τη δική μας αγάπη για πάντα. Μέσα σε 24 ώρες το Mon Amour έγινε το γαλλικό τραγούδι με τα περισσότερα streams στην ιστορία του Spotify. Κάτι που τον συγκίνησε τόσο που ανέβασε ένα βίντεο για να ευχαριστήσει τον κόσμο. Dimanche, on a battu un record historique avec Mon Amour de la chanson française la plus streamée dans le monde en 24 heures. Je vais pas parler beaucoup sinon je vais chialer encore. Mais merci, tout ce qui se passe là c'est complètement dingue, je voulais juste vous dire merci. Ποιος είναι όμως ο 34χρονος τραγουδοποιός? Ο Σλίμαν Ντεψί, όπως είναι το πλήρες του όνομα, έχει καταγωγή από την Αλγερία, αλλά μεγάλωσε στην κοινότητα της ΣΕΛ που βρίσκεται στην Βόρεια Γαλλία, ενώ αργότερα μετακόμισε στο Παρίσι. Από πολύ νωρίς αγάπησε τη μουσική και ακολούθησε το όνειρό του, ανεβάζοντας τραγούδια δικά του και διασκευές σε διάφορες πλατφόρμες στο διαδίκτυο. Στο κανάλι του στο YouTube θα βρείτε μια υπέροχη εκτέλεση του Skyfall της Αντέλ. Όπως πολλοί νέοι καλλιτέχνες, στράφηκε στα talent show. Η πρώτη του προσπάθεια έγινε το 2009 στο Nouvelle Star. Η μεγάλη επιτυχία έρχεται όμως το 2016 με τη συμμετοχή του στο γαλλικό Voice, καθώς τα blind auditions ανάγκασε και τους τέσσερις κριτές να πατήσουν το κουμπί και να γυρίσουν τις καρέκλες τους. Μία από τις πιο όμορφες στιγμές του show ήταν όταν τραγούδησε για τα μάτια της μαμάς και το αφιέρωσε στη συγκινημένη μητέρα του που τον παρακολουθούσε από το κοινό. Εντυπωσιάζοντας κάθε φορά στο stage, έφτασε στον τελικό. Κέρδισε το 33% των ψήφων του κοινού και άκουσε από τα χείλη του Νίκου Αλιάγα ότι είναι ο μεγάλος νικητής. Σλιμάν! L'équipe de Florent Pagny, Σλιμάν! Μέχρι σήμερα έχει κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ και 9 singles, ενώ είναι από τους πλέον αναγνωρίσιμους Γάλλους καλλιτέχνες. Η εμβέλειά του έχει βγει και έξω από τα σύνορα της Γαλλίας, καθώς έχει συμμετάσχει στο βελγικό Voice ως coach. Εκτός από τη μουσική όμως, έχει παίξει και σε μια γαλλική αστυνομική σειρά, καθώς και στην ταινία του Netflix Break. Το σημαντικότερο κεφάλαιο στη ζωή του άνοιξε όμως στις 2 Ιανουαρίου του 2022, όταν έγινε πατέρας. Η Εσμεράλδα είναι η μεγάλη του αδυναμία. Αν είμαι το φεγγάρι, είσαι σίγουρα ο ήλιος, κόρη μου. Αν ήξερες πόσο σε αγαπώ, Εσμεράλδα, έχει γράψει σε ανάρτησή του στα social media. Ο Σλιμάν είναι ένας καλλιτέχνης που συγκινεί και σου δημιουργεί την ανάγκη να μάθεις γαλλικά για να μπορέσεις να νιώσεις ακόμα περισσότερο τα συναισθήματα που μεταφέρει η μουσική του. Μπράβο, μπράβο, Μαρία, ωραίο βίντεο. Καλά. Πολύ καλά είμαι, συγκινήθηκα με το ταλέντο. Πολύ πάρα πολύ. Σιγά καλέ, δεν παλάντωσα. Σας είδα έτσι λίγο... Γλυκάνατε. Γιατί έτσι κάνει τέχνη, ξημερώνει τα ήθη. Αυτά, χαίρομαι.